Όλα αυτά είναι μια συγκυρία τελείως ανεφουσίας. Έτσι κι αλλιώς αποδείχθηκε ότι αφέθηκε ελεύθερος απλά με να μην ταξιδεύω στο εξωτερικό, που είναι απολύτως λογικό κάτι να βάλουν. Και στο δικαστήριο θα αποδειχθούν 100% όλα πλέον πια. Δυστυχώς κάποια πράγματα εμπλέκονται, γιατί η αστυνομία, η οποία κάνει τη δουλειά της στην προανάκριση, όπου βρίσκει κάτι, δυστυχώς πρέπει να το ερευνήσει. Αυτό είναι σε όλες τις υποθέσεις. Πόσοι άνθρωποι έχουν κρατηθεί για κάποιο καιρό χωρίς να υπάρξει ουσιαστικός λόγος? Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αναγκαστικά υπάρχει κάποια διαδικασία. Όταν κάπου εμπλέκεσαι, έστω και χωρίς καμία ουσία, αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί? Εγώ δεν μπορώ να το κατηγορήσω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Σαφέστατα στην δικογραφία δεν έχω καμία σχέση και φαίνεται αυτό. Γι' αυτό και κατευθείαν έγινε αυτό που έγινε. Μακάρι να γινόταν επί τόπου η δίκη, εντάξει. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Πόσοι έχουν περάσει την πόρτα του αυτοφόρου χωρίς λόγο? Πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Τη δουλειά του κάνει η αστυνομία, τη δουλειά του κάνουν όλοι. Είμαι αρτών. Δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν, κύριε Σόμπολε. Είναι πολύ ταλαιπωρημένος ο γιος του κ. Γερολυμάτου. Τον άκουσα στο τηλέφωνο σε αυτά που μας είπε προηγουμένως. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Δεν, ακόμα, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι πέρασε. Γιατί να καταλάβετε ότι ήταν τόσες μέρες στα κριτήρια στην ασφάλεια. Πήγε, έφυγε δύο φορές, πήγε στον εισαγγελέα.